προσέχουμε δηλαδή σε κηδείες. Επίσης δεν μ' αρέσουν καθόλου τα στερεότυπα. Ένα χειροκρότημα σε όσους δεν αρέσουν τα στερεότυπα. Έτσι, σκατά στα στερεότυπα. Ας πούμε, εγώ είμαι από την Πάτρα, κατάγομαι. Το είδα, τώρα πάγω σε όλο το θέατρο, έτσι. Μα το βλέπω στο βλέμμα σας, έτσι, τσούλα, σαν eyeliner, φεύγει, τσούλα. Σιγά ρε παιδί μου, ότι τι ξέρω εγώ. Εμείς στην Πάτρα πηδιόμαστε περισσότερο από κάθε ζωντανό οργανισμό. Τι, ποιος είπε ναι. Περισσότερο από τα κουνέλια. Περισσότερο από τους λαρισαίους. Συγγνώμη, έχουμε λαρισαίο εδώ μέσα. Γιατί δεν είσαι κάπου να πηδιάσαι. Αλλά ναι ρε παιδί μου, το έχω βαρεθεί δηλαδή κάθε φορά που βγαίνω με έναν άντρα και του λέω ότι είμαι από την Πάτρα, το βλέπω στο βλέμμα του. Δεν θα χρειαστεί ούτε καν να τη μεθύσω. Και είναι ρε παιδί μου έτσι περίεργα τα στερεότυπα, μη βομβαρδιζόμαστε από στερεότυπα. Ας πούμε, οι διαφημίσεις δημιουργούν στερεότυπα. Έχετε παρατηρήσει ότι στις διαφημίσεις αρωμάτων όλοι ψιθυρίζουνε, ε? Ακόμα και αυτές, και μια καινούργια που είχε βγει φέτος με την Τζούλια Ρόμπερτς που προωθούσε τη Λανκόμ. Να σας τη θυμίσω. Είναι η Τζούλια λοιπόν σε ένα πάρτι και σκυλοβαριέται. Εντάξει, ξαφνικά σηκώνεται και ό,τι αγγίζει γίνεται κρύσταλλο και θρηματίζεται. Πόρτες, παράθυρα, κουφώματα αλουμίνιας, ο κύριος, πιε φώτα, ζώα, φυτά και πηγαίνει μπροστά στην κάμερα και λέει: «Για διαπέλε. Λανκόμ. Τι Λανκόμ μπορεί, Τζούλια, αλήθεια αυτό έχεις να πεις. Γιατί μέσα έχει σκορπίσει θάνατο!» Μέσα υπάρχει κόσμος που έχει τραυματιστεί από τα κρυσταλάκια. Δηλαδή, θέλω να πω, αν θες να ψιθυρίσεις, εγώ μαζί σου. Αλλά πήγαινε στην κάμερα και πες την αλήθεια, ρε παιδί μου. Πήγαινε μπροστά στην κάμερα και πες: «Μαγκελελέ». Αλλά όλες οι διαφημίσεις ανά κατηγορία, αν έχετε παρατηρήσει, χρησιμοποιούν ένα μοτίβο. Είπαμε, στον αρωμάτων όλοι ψιθυρίζουν. Αυτές όμως οι διαφημίσεις, ρε παιδί μου, που προωθούν μπάρες ενέργειας, υγιεινά σνακ, πράγματα χωρίς γλουτένη και τα σχετικά, να σας θυμίσω το μοτίβο είναι το εξής. Υπάρχει λοιπόν μια κοπέλα δύνατη, ντυμένη στα λευκά, μόνη της στο σπίτι, να το θυμηθούμε αυτό, η οποία με το που δαγκώνει την μπάρα, δεν ξέρω τι γίνεται, της τα σκάει βρώμη και αρχίζει και χορεύει μόνη της. Παιδιά, εμένα αυτή η τροφή ήδη μου φαίνεται επικίνδυνη. Γιατί φαντάζομαι, αυτή η μπάρα είναι κυκλοφορεί σε κλαμπ και έναν έλαφα το γρήγορα πριν φύγει η βρώμη του. Α, και εντάξει, συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Είναι και θρασίτατοι οι διαφημιστές. Δηλαδή, πήρα μια μπάρα χτες ενέργειας, η οποία κάποιος θρασίτατος είχε γράψει πάνω με λαχταριστή γεύση πίτουρο. Πίτουρο, ρε μαλάκα, λαχτάρισε το πίτουρο. Ποιος έχει λαχταρίσει πίτουρο, λαχτάρισε πίτουρο. Εσύ εδώ που σε. Όχι. Ούτε ο κύριος δεν λαχτάρισε το πίτουρο, δηλαδή φαντάσου. Ποιος υπήρξε εγκαστρωμένη, ας πούμε, στον ένα του και να πει: «Ω, μαμά, ω, μαλάκα, αυτό το που έχει μυρίσει πίτουρο». Και να είναι ο άντρας: «Μωρό μου, δεν μυρίζει καν το πίτουρο». Έχετε δει μαστουρωμένο, ας πούμε, να λέει: «Πω, πω, νερό και πίτουρο, και άσε με εδώ πέρα πούμε». Τι βλακία είναι αυτό.